Η φορολόγηση των αγροτεμαχίων αποτελεί βόμβα που απειλεί να συνθλίψει τα θεμέλια του βασικότερου πυλώνα τη ελληνική οικονομία που ήδη παραπέει. Δεν μπορεί ο παραγωγό, έχει φτάσει πλέον ο κόμπο στο χτένι, δεν μπορεί κανεί γενικά να πληρώσει και ένα παραπάνω ο παραγωγό. Είναι τα φόπλακα και ιδιαίτερα για την Κρήτη. Το θέμα πλέον σε αγρότε εμά είναι θέμα επιβίωση. Δεν είναι θέμα δεν θέλουμε να φορολογηθούμε. Το προεξοφλούμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Οι αγροτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε γενικό ξεσηκωμό και προειδοποιούν ότι οι πολιτικέ που οδηγούν σε αφανισμό των Έλληνα αγρότη δεν θα περάσουν. Δεν του πιέτει, του αφανίζει στην ουσία. Του αφανίζει. Δεν μπορεί να έχει συντελεστεί η δεντροκαλλιέργεια μεγαλύτερο από ό,τι έχει ο χρυσό. Πόσο μπορούμε και να είναι σίγουροι ότι η απάντηση αυτή τη φορά θα είναι η χειρότερη μορφή αγώνα που έχει ζήσει μέχρι στιγμή η αυτή κυβέρνηση. Πρόκειται πλέον για την επιβίωσή μα. Αυτό μας καθιστά υπεύθυνου ε, όσο αφορά αμήντια άλλο τα παιδιά μας. Εμείς λέμε καμία φορολόγηση στα χορτεμάσια. Που ζενά στον πλανήτη δεν φορολογείται τα εργαλεία δουλειάς, φορολογείται το εισόδημα. Το μέτρο αυτό είναι παράλογο και απαράδεκτο. Οι αγρότες τονίζουν ότι την ώρα που ο κλάδος πλήττεται από την οικονομική κρίση αντί να βλέπουν πολιτικές ενίσχυσης των μικρομεσαίων αγροτών, βλέπουν πολιτικές οι οποίες έχουν ω αποτέλεσμα τον αφανισμό τους. Μάλιστα, οι αγρότε ζητούν την άμεση παρέτηση του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη, καταλογίζοντά του μηδενικό έργο. Αν αυτό ο άνθρωπο είχε τσίπα πάνω του, θα έπρεπε να έχει ήδη παρέτηθεί, δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, από όταν έγινε Υπουργό Γεωργία, α μα πει κάτι. Πού έχει προχωρήσει, Δηλαδή, είναι η διαχείριση των επιδοτήσεων. Οι αγρότε αυτή τη στιγμή θέλουν ενίσχυση. Πραγματικά θέλουν ενίσχυση και όχι φορολόγηση. Με επιστολή του προ τον Υπουργό Οικονομικών, οι αγρότε τη Ιεράπετρα ζήτησαν να αποσυρθεί η φορολογία για τα αγροτεμάχια, καθώ, όπω λένε, ο αγροτικό κόσμο δεν μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη. Εάν επιχειρήσετε να εφαρμόσετε όλου αυτού του παράλογου και άδικου συντελεστέ φορολόγηση των εργαλείων τη δουλειά μα, θα βρείτε σύσσωμο τον αγροτικό κόσμο όλη τη χώρα απέναντί σα με κάθε μορφή αγώνα. Και σίγουρα ξέρετε πω όταν ο αγρότη ξεσηκώνεται, δεν τον σταματάει τίποτα. Δεν κουβεντιάζουμε για φορολόγηση αγροτουμάχων, καθόλου δεν το συζητάμε. Δεν θα ανοίξουν κερκόπορτε να φορολογηθούν τα αγροτεμάχια μα. Οι αγρότε αριθμούν μία σειρά από επιβαρύνσει, οι οποίε όλο και αυξάνονται αντιστρόφω ανάλογα με το εισόδημά του. Αυξήσει στα αγροεφόδια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο πετρέλαιο, σε τέλη και σε χαράτσια και στι παρακρατήσει των επιδοτήσεων. Δεν έχουν έσοδα. Δεν υπάρχουν έσοδα πλέον από τα αγροτεμάχια. Και μα τα παίρνουν με τόσο επιδέξιο τρόπο που δεν θα ξαναδεί ο κριτικό λεφτά στο, λο... στο λογαριασμό που. Ε, μπαίνει επιδότηση. Έχω τόσα ε, στην κεφαλή μου εγώ και όλοι οι αγρότες του τόπου μας πώς να πληρώσουμε, μας κάθε μέρα και δεν περιμένουν να πάρουν χρήματα. Απλά ο στόχος τους είναι να βάλουν χέρι σε επιδοτήσεις. Πρώτων ευθυνών τους αναμένεται να θέσουν οι αγρότες της Κρήτης τους βουλευτές του νησιού, από τους οποίους θα απαιτήσουν έμπρακτη στήριξη κατά την Παγκρίτια συνάντηση των αγροτικών συλλόγων την ερχόμενη Κυριακή στον Τιμπάκι. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αγρότες του νησιού προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Θα απαιτήσουμε να μην ψηφίσουν κανένα φορολογικό νομοσχέδιο που να περιέχει έστω και ένα λεπτό φόρο στα αγροτεμάχια.